84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα σήμερα, 4 του Οκτώβρη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. 27 οι μετασεισμικές δονήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Αρκαλοχώρι. Όλες είχαν επικέντρο την ίδια περιοχή, δυτικά-νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου και μικρό εστιακό βάθος. Επίσης, 4:59 τα ξημερώματα καταγράφηκε ασθενή σεισμική δόνηση 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-βορειοανατολικά του Ηρακλείου και στις 5:52 4 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή νότια-νότιο-δυτικά της Γάδου. Γνωστή ρηξηγενή ζώνη, φυσιολογική ως τώρα η μετασεισμική ακολουθία, λέει στον 984 ο καθηγητής γεωφυσικής και γεωθερμίας στο ΕΚΠΑ, Φίλιππος Βελιανάτος. Όπως είπε στο Γιώργο Σαχίνη, είναι αδιανόητο να ακούγονται εκφράσεις του τύπου «εγκαθιστούμε διαρκώς μηχανήματα μέτρησεων», όταν είναι γνωστό ότι εδώ και 20 χρόνια η Κρήτη διαθέτει ένα ανεπτυγμένο πυκνό δίκτυο. Δεν είναι ένα ρήγμα στην περιοχή, αλλά μια ρηξηγενή ζώνη με ρήγματα που άγνωστα είναι μόνο σε όλους όσους δεν τα έχουν μελετήσει, είπε μεταξύ άλλων. Όλο το καλοκαίρι είχαμε μια μετασεισμική δραστηριότητα, έφτασε μέχρι το 4,7-4,8 και αυτή η προσεισμική δραστηριότητα ήταν σαφής. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά τα οποία μελετάμε συνεχώς οι επιστημονικές ομάδες, οι οποίες δεν είναι τόσο προβεβλημένες στον ελληνικό χώρο με όρους μέσων επικοινωνίας. Κάποια στιγμή λοιπόν, γύρω στις 25 και 26 Ιουλίου, ναι, είδαμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία μας χτύπησαν το καμπανάκι και από εκεί και μετά ουσιαστικά αρχίσαμε να μελετάμε με πολύ μεγαλύτερη προσοχή τις παραμέτρους και πώς εξελίσσονται. Αλλά αυτά τα θέματα είναι καθαρά επιστημονικά. Δεν μας ζήτησε κανένας να του δώσουμε την πληροφόρηση. Την κρατήσαμε για την επιστημονική μας ανάλυση. Αυτό το οποίο εμείς καταλήξαμε με τις μεθόδους που καταλήξαμε, ουσιαστικά υπήρχε μια πιο καθαρή εικόνα, ναι, εκεί γύρω στις 7 του Σεπτέμβρη. Πόσο άγνωστο ήταν? Γιατί ακούω εδώ πέρα περίπου σαν κάποιοι, όχι όλοι, κάποιοι από τους αδέλφους σας να ανοίξαν ένα κουτάκι παρατήρησης και ξαφνικά να τους προέκυψε ένα άγνωστο ρήγμα. Και είναι ένα ρήγμα? Και είναι ρήγμα Καστελιού όταν είναι κάτω από το Αρκαλοχώρι? Είναι ένα πλέγμα ρήγματων? Έχει παρατηρηθεί? Μιλάμε για ρηξηγενή ζώνη, αγαπητέ κύριε Σακή. Πώς το είπατε, ρηξηγενή ζώνη, μάλιστα. Βεβαίως, διότι αυτά τα πράγματα είναι τόσο αλληλεπιδρώντα και πολύπλοκα που ένα ίσον κανένα. Ένα. Δεύτερο. Ήταν άγνωστος αυτός που θέλανε να είναι άγνωστος. Εγώ έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή το κεφάλαιο 7 της συντακτορικής διατριβής του κύριου Βασιλάκη από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου πρακτικά χαρτογραφεί και ονοματίζει το συγκεκριμένο ρήγμα το 2006, παρακαλώ. Πότε? Επίσης, το 2006. Α, το άγνωστο είναι χαρτογραφημένο το 2006, μάλιστα. Λοιπόν. Επίσης, επιτρέψτε μου, δηλαδή πραγματικά, γιατί το 2010 δημοσιεύεται μια εργασία σε ένα από τα πιο έγκριτα περιοδικά στον κόσμο, το Geophysical Journal International, που σας μεταφράζω τον τίτλο, «Ενεργός τεκτονική στο νησί της Κρήτης». Πρώτος συγγραφέας, ο καθηγητής Ρικάρντο Καπούτο από το Πανεπιστήμιο της Φεράρα. Αναφέρει τα ρήγματα της περιοχής και μάλιστα, αν πάτε στον κατάλογο των ρηγμάτων GRE, από το GRIS, DASS, όπου είναι στο Πανεπιστήμιο της Φεράρα και έχει φτιαχτεί από τον συγκεκριμένο καθηγητή, το συγκεκριμένο ρήγμα είναι πολιτογραφημένο με τον κωδικό GR από τον Γκρις CS743. Μετασεισμική ακολουθία, ελέγχη κτηρίων και στέγαση των πληγέντων, σχολείο και αποζημίωση πληγέντων, τα κρίσιμα ζητήματα που θέτει ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Σερηγονάκης, μιλώντας στον 984. Προβληματισμός επίσης για το σήμερα και το αύριο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των περιοχών που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτου ανάγκης. Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η πρώτη δημοτική ενότητα Τεμένους, όπως και το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα του Δήμου Ηρακλείου, εντάσσονται στο παραπάνω καθεστώς, ενώ σήμερα κατατίθενται αιτήματα από δύο τοπικά διαμερίσματα του Δήμου Γόρτινας. Εντός της εβδομάδας, όπως περιμένει, θα μπορούν να στηθούν οι πρώτοι οικίσκοι στο εκθεσιακό και στη Βόνη, όπως και να ανοίξει η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr για να κατατεθούν οι αιτήσεις αποζημίωσης από τους πληχέντες, όπως ο Πρωθυπουργός εξήγηλε. Εντός της εβδομάδας,
εβδομάδας αναμένεται, ως φαίνεται, στο Ηράκλειο ο Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, καθώς η λειτουργία των σχολείων είτε διαζώσεις είτε μέσω διαδικτύου εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι εφικτή. Το μεσημέρι η σύσκεψη που έχει συγκαλέσει ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Μανώλης Κερσονέκης, καθώς τα σχολεία εξακολουθούν να είναι κλειστά σε πολλούς δήμους. Ο έλεγχος που γίνεται αυτή τη στιγμή από τους μηχανικούς είναι μόνο, με κεφαλαία το μόνο, να εκτιμήσουν αν ένα οίκημα μπορεί να κατοικηθεί ή όχι. Όταν λοιπόν υπάρχουν οικήματα που είναι κατά κάποιο τρόπο δεν κατοικούνται ή ότι είναι δεύτερη ή τρίτη κατοικία ή οτιδήποτε άλλο, και φυσικά μέσω του Προέδρου του οικισμού, δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή να γίνει ο έλεγχος. Όμως θα γίνουν οι έλεγχοι σε όλα τα οικήματα όλων των οικισμών σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο. Και επειδή υπάρχει παραφιλολογία ότι αν βγει κίτρινο, πράσινο ή κόκκινο, υπάρχει σχέση με τις αποζημιώσεις τους οποίους αναγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς, δεν έχει καμία σχέση το χρώμα, ο χρωματισμός, η κατάσταση του οικήματος με τις αποζημιώσεις που προβλέπονται να γίνουν μέσω της πλατφόρμας Αρρωγή που περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να γίνει. Έχει κηρυχθεί η Δημοτική Ενότητα Τεμένους και το πρώτο κεντρικό διαμέρισμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Περισσότερες ζημιές καταγράφονται σε σπίτια. Η Δημοτική Ενότητα Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου, ναι. Όπως επίσης και το πρώτο κεντρικό δημοτικό διαμέρισμα Δήμου Ηρακλείου, έχουν κηρυχθεί με απόφαση που 2 δεκάτου του 2021 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως επίσης όλος ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, όπως ο Δήμος Αρκανών Αστερουστίων, δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Χερσονήσου, και σήμερα αναμένουμε και το αίτημα από το Δήμο Γόρτινας για να κηρυχθούν και εκεί δύο δημοτικές ενότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, διότι οι ζημιές και οι καταστροφές είναι πολλές. Όπως ανέφερε και ο αρμόδιος υπουργός την προηγούμενη εβδομάδα που επισκέφθηκε τις πληγές περιοχές, είναι έτοιμη προς παράδοση 34 οικίκη. Σήμερα ή αύριο το αργότερο. Επί συνόλου. Νομίζω ότι θα γίνει άλλος ένας διαγωνισμός, είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός για άλλους 90. Σύνολο 140 περίπου οικίστους. Σήμερα ή αύριο θα είναι έτοιμες οι υποδομές που θα υποδεχτούν τους οικίστους. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ένας οικίσκος για να τοποθετηθεί δεν μπορεί να τοποθετηθεί ούτε στο χώμα ούτε στο τσιμέντο. Χρειάζεται κάποια υποδομή, χρειάζεται αποχέτευση, χρειάζεται ηλεκτροδότηση, χρειάζεται υδραυλικά έργα. Άρα λοιπόν σήμερα και αύριο με ενέργειες που γίνονται και με εργολαβίες από τον Δήμο, το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, ετοιμάζονται υποδομές για να υποδεχτούν τους οικίσκους. Θέλουμε να πιστεύουμε αυτή την εβδομάδα θα τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά σημεία, οι πρώτοι 34, όταν έρθουν βέβαια και οι υπόλοιποι. Ποια είναι αυτά τα δύο διαφορετικά σημεία, τι εννοείται? Είναι στο Αρκαλοχώρι και στον οικισμό Βόνη, στο Αρκαλοχώρι απέναντι βόρεια του εκθεσιακού κέντρου και στον οικισμό Βόνη, όπου υπάρχει ένας κατάλληλος χώρος, και οι οικίσκοι αυτοί θα στεγάσουν για το μεν Αρκαλοχώρι τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται είτε στο κλειστό Αρκαλοχωρίου, είτε σε σκηνές, είτε σε ένα άλλο χώρο μας έχει χορηγηθεί από μια επιχειρηματία της ευρύτερης περιοχής, και στον οικισμό Βόνη από συμπολίτες μας που βρίσκονται πέριξ του οικισμού, από Σαμπά, από Ζωφόρους, Τραψανό. Αναμένεται αυτή τη βδομάδα να ανοίξει η πλατφόρμα Αρρωγή. Άρα λοιπόν είμαστε καθόλου έτοιμοι, θέλω να πιστεύω, για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, διότι διαδικτυακά θα γίνονται πλέον όλες τις διαδικασίες, να ξεκινήσουν την διαδικασία των αποζημιώσεων μέσω της πλατφόρμας Αρρωγή, όπως προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και οι αρμόδιοι υπουργοί κατά την επίσκεψή τους την προηγούμενη εβδομάδα στο Αρκαλοκόρι.
Συνεχίζονται οι έλεγχοι αυτοψίες σήμερα των μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών και του Δήμου Μηνωαπαιδιάδου στα πληγωμένα κτίρια και όχι μόνο. Οι μηχανικοί βρίσκονται σήμερα σε Γάση Πατσίδερο, Πάρτιρα Νιπηδητό, Ρουσοχώριε Σκινιά, Λαγούτα Βακιώτε. Καστέλη Γαρίπα, Τραπέτη Λευκοχώρη, Αγία Σεμνή Δεμάτη, Ινήθρα Ψανό, Καστελιανά Φαβριανά, όπω επίση και Πιλίπο. Πολλά τα τρωτά σημεία συντονισμού τη πολιτεία και των αρμόδιων υπηρεσιών αναφέρει στον 984 ο πρώην Δήμαρχο Ζαχαρία Καλογεράκη. Είχαμε τη δυνατότητα μια στοιχειώδης προετοιμασίας, παρά το ότι μας διαβεβαίωναν οι ειδικοί ότι δεν, το φαινόμενο είναι σε ύφεση, για να τα λέμε όλα, γιατί σε επιστημονικό επίπεδο καταρρίφθηκαν μύθοι εδώ έξω. Mm. Έτσι. Σωστό. Και είναι λυπηρό, θέλω να το πω αυτό, πιστέψτε με, εκφράζοντας ένα κόσμο εδώ έξω, είναι λυπηρό τούτη τη στιγμή που εμπιστευτήκαμε τους ειδικούς, που εφησυχάσαμε, αντί να πούνε ένα συγγνώμη στον κόσμο, να τσακώνονται το ποιος έπιασε πιο κοντά το σεισμό ή πιο μακριά. Δεν τον έπιασε κανείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, επιστημονικά πλέον, δεν πιστεύει κανένας κανένα. Άρα, καταλαβαίνετε την ψυχολογία του κόσμου. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Σήμερα θέλω να σταματήσουμε λίγο στα άμεσα, ναι, για να δούμε κάποια πράγματα. Την πρώτη στιγμή και την πρώτη μέρα ήρθαν κάποιες σκηνές. Αυτή τη στιγμή έχετε μια εικόνα όλοι και αναδεικνύεται τις σκηνές από το εκθεσιακό κέντρο που στοιχειοδός τουλάχιστον έχει και ένα τσιμέντο κάτω και έχουμε μετά από 2-3 μέρες βρει κάποια στρώματα και κρεβάτια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε 40 περίπου 35 οικισμούς και του Δήμου Αστερουσίων, για να μην λέμε μόνο, υπάρχουν σκηνές. Οι σκηνές εχθές στο Σαμπά ψάχναμε να βρούμε κρεβάτια. Εχθές. Και ξέρετε, δεν είναι σε τσιμέντο, είναι απάνω σε ένα χωράφι. Και εκεί υπάρχει το εξής. Ξενοδοχεία είπαμε. Δεν είναι πάνω από 100 άτομα στα ξενοδοχεία. Η σπίτια είπαμε, η αναπτυξιακή, ξεκινήσαμε με 120, μείναμε στα 60. Ξέρετε αυτά τα 58 τελικά πόσα είναι. Θα είναι μέχρι το αργότερο το τέλος του χρόνου. Ξεκινάμε 31 Οκτωβρίου που αδειάζουν, γιατί τελειώνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα Εστία, λέτε, που ήταν, ναι, για τον, ναι, προσφυγικό. Ναι, ναι. Τελειώνει τέλη του, ναι, χρόνου. Μάλιστα. Πάμε κοντέινερ. Θα έρθουν 33 όταν διαμορφώσουμε τους χώρους. Τα κοντέινερ, να πω μια παρατήρηση. Είναι λάθος να πάνε σε ένα σημείο. Πρέπει να αποκεντρωθούν και στους οικισμούς. Ο άλλος δεν αφήνει το χωριό του και το σπίτι του. Τώρα είναι όμως πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω, για να μπορούμε να κάνουμε υποδομές σε χωριά. Σε κάποια μπορούμε, σε κάποια δεν μπορούμε. Αλλά το να τα μαζέψουμε σε ένα μέρος, φοβάμαι ότι δεν θα βρούμε κάποια στιγμή από ένα και σημείο και μετά ανθρώπους. Και δεν μου λέτε... Είναι πολύς κόσμος στα χωριά, κύριε Σαχίνη. Ένα λεπτό. Τώρα, με βάση την εικόνα σήμερα, έχουμε 1.800 καταμετρήσεις. Mm. Και έχουμε ούτε το 50% ολοκληρώσει το 60%. Αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι μιλάμε για ένα αριθμό 2.500 ανθρώπων αστέγων. Κύριε Σαχίνη, μην βλέπετε αυτούς που είναι στη σκηνή ή αυτοί που κάνουν αιτήσεις. Ο καθένας από εμάς έχει 10 και 12 ανθρώπους που έχει αλλού σπίτι να πάει. Σωστό. Κοιτάξτε, μία λύση άμεση που εγώ βλέπω είναι ίσως να επιδοτηθεί το ενίκιο και να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους. Ξέρετε όμως τι σημαίνει αυτό? Γιατί τα βλέπουμε όλα σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα. Η επιδότηση ενίκιου σημαίνει ότι τέλειωσε το αρκαλοχώρι. Όποιοι σήμερα έχουν ενίκιο στο Αρκαλοχώρι δεν έχουν κανέναν λόγο να μείνουν, να συνεχίσουν να πληρώνουν ενίκιο. Θα φύγουν όλοι πάνω στο Ηράκλειο. Ειδικά αν δεν ανοίξουν τα σχολιά άμεσα. Αυτός ο τόπος, αφού περιγράψαμε κάποια πράγματα, είπα, το έχω πει και άλλη φορά, ότι από αυτή την τραγωδία μπορεί να έχουμε και ευκαιρίες. Και ποια είναι ευκαιρία? Πρέπει να σταθούμε, να δούμε ποιος θα το κάνει. Άμεσα όμως έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει και να αρχίσει η ανοικοδόμηση και η αναβάθμιση και η αναστήλωση, δεν ξέρω πια πώς να το πω, της ευρύτερης περιοχής, των επιχειρήσεων, των σπιτιών μας, των ανθρώπων, της ζωής μας. Αυτό απαιτεί ένα σχέδιο, δράση και πάνω απ' όλα απαιτεί χρηματοδοτήσεις. Και από τον Ζαχαρία Καλογεράκη στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιο Βοριά. Καλό σας μεσημέρι από τον 984.
Γεια σας κύριε Δουλειά και εσάς ο ακροατές. Στείλατε μία επιστολή στον Υπουργό Εργασίας, την κοινοποιείτε στους βουλευτές με έτοιμα η πολιτεία να σταθεί έμπρακτα στο πλευρό των ανθρώπων που έχουν άμεσα την ανάγκη στήριξης από όλους. Το θέμα από τη δική σας την πλευρά είναι οι εργαζόμενοι, καθώς πάνω από το 70% των επαγγελματικών επιχειρήσεων έχουν κριθεί από τα αρμόδια συνεργεία ως ακατάλληλες για χρήση. Και είπα πριν από λίγο ότι πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά είναι παρυμφερή τα θέματα αυτά, διότι πραγματικά χρειάζεται μία μέρημνα και κάθε μέρα που περνάει θα αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τα προβλήματα σε όλες τους τις εκφάνσεις, κύριε Ευωριά. Πράγματι, κυρία Δουλγεράκη, είναι το αυτονόητο ότι πρέπει να στηριχτούν ανθρώποι που ξαφνικά για μια ανωτέρα βία, όπως είναι μια πανδημία, όπως είναι και ένα σεισμός τώρα, βρεθήκανε χωρίς δουλειά. Αυτή τη στιγμή πάνω από το 70% των επιχειρήσεων, των επαγγελματικών χώρων που έχουν ελεγχθεί, έχουν κριθεί ακατάλληλοι για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν αυτές οι επιχειρήσεις. Πίσω όμως από τις επιχειρήσεις υπάρχουν και οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν και έπρεπε ήδη το Υπουργείο να είχε μεριμνήσει για αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς ζητάμε το αυτονόητο, δηλαδή την καταβολή ενός επιδόματος ειδικού σκοπού, έτσι ώστε από τη μέρα της σεισμικής δόνησης που μείνουν οι ανθρώποι χωρίς εργασία, να συνεχίσει η ασφαλιστική τους κάλυψη και να υπάρξει ένα επίδομα ενοικίου. Αυτά λοιπόν είναι τα αυτονόητα που ζητάμε και δυστυχώς η κυβέρνηση πέρασε μέτρα στήριξης χωρίς να συμπεριλαμβάνει καθόλου αυτούς τους ανθρώπους. Το θεωρούμε όχι μόνο άδικο προς αυτούς τους ανθρώπους, αλλά στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν μπορεί να μένουν αυτοί οι άνθρωποι ακάλυπτοι. Και γι' αυτό ζητάμε με αυτή την ανοιχτή επιστολή από τον Υπουργό άμεση νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη αυτών των ανθρώπων, κύριε Δουλειάκη, που πραγματικά έχουν την ανάγκη μας. Έχετε κάνει ήδη μία πρώτη επαφή παρά τα όσα τρέχουν, τα οποία είναι πολύ δύσκολα, πολύ ζόρικα στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, αλλά δεν είναι μόνο το Αρκαλοχώρι, είναι πάρα πολλές εκείνες οι ενότητες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι. Έχετε κάνει όλο αυτό το διάστημα μία πρώτη επαφή? Γνωρίζουν εκείνοι πέραν της επιστολής που κοινοποιήσατε ποια είναι τα θέματα? Έχουν προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, ξέρετε, και τώρα ενδεχόμενα το κάνετε με πιο προγραμματισμένα βήματα? Σίγουρα. Όλες αυτές τις μέρες αυτό που μας ενδιαφέρει ήταν να συγκεντρώσουμε κάποια στοιχεία, γιατί υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή έχουν μείνει πάνω από 600 ανθρώποι χωρίς εργασία. Βία. Όλα αυτά λοιπόν τα στοιχεία εμείς προσπαθούμε να τα περάσουμε στο Υπουργείο. Έχουμε μια πρώτη επικοινωνία, αλλά το ζήτημα δυστυχώς το βλέπουμε να πηγαίνει πάλι για άλλη μια φορά στην Ελληνική Βουλή, έτσι ώστε να υποχρεωθεί ο Υπουργός. Δεν θέλουμε να φτάσει εκεί. Πρέπει που μόνος του ήδη να έχει πάρει ο Υπουργός αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να στηρίζονται οι άνθρωποι, πρέπει να στηρίζονται οι σεισμόπληκτοι και ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας της ευρύτερης της ενδοχώρας του Ερνομού Ηρακλείου που επλήγει από τις σεισμικές δονήσεις είναι και αυτοί οι εργαζόμενοι που πήραν χωρίς εργασία και δεν μπορεί κανένας να τους αγνοεί. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε, έτσι ώστε μέχρι να καλυφθούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά το χρειάζονται. Σας ευχαριστώ, κύριε Ευωριά. Καλό μεσημέρι από τον 984. Έλεγχη ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, rapid test σε πεζούς πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο από κλιμάκια του ΕΟΔΗ στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος. Αύριο Τρίτη, 5 του μήνα, θα πραγματοποιηθούν σε Γαρίπα, Σκηνιά, Νοπούλια, Βιτσίλια, Δραπέτη, Ίνη, Κατοπούλια, Γάση, Πάρτυρα, Καλό Χωριό, Λευκοχώρι, όπως επίσης και Μουσούτα. Σοκ και φόβο νιώθουν οι σεισμόπληκτοι. Τους προτείνω να επικοινωνήσουν με το 1056 στο χαμόγελο του παιδιού για την ψυχολογική τους στήριξη. Το παραπάνω αναφέρει η ψυχολόγος από το χαμόγελο του παιδιού, Φωτεινή Παπαδάτου, καθώς στο πλευρό των σεισμόπληκτων από την πρώτη στιγμή βρέθηκε η μονάδα του οργανισμού στην προσπάθεια των ανθρώπων που έχουν πληγεί. Αν και τα παιδιά μπορούν να απασχοληθούν και να ξεχάσουν για λίγο, για τους ενήλικες τα βιώματα είναι διαφορετικά και δύσκολα όταν η γη σύεται συνεχώς κάτω από τα πόδια τους, λέει ενδεικτικά. Πάντα οι καταστροφές έτσι από φυσικά φαινόμενα μας πιάνουν απροετοίμαστους ξαφνικά, οπότε είναι λογικό τις πρώτες ημέρες να υπάρχει πολύ σοκ, να υπάρχει φόβος για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο στόχος γενικά αυτό το διάστημα είναι να βρεθούμε δίπλα στους ανθρώπους που περνάνε πιο δύσκολα, που φοβούνται ακόμα,
που δυσκολεύονται, να καθησυχάσουμε λίγο και τους ανθρώπους και τα παιδιά και να καλύψουμε και τις πρακτικές ανάγκες. Οπότε αυτός ήταν και ο δικός μας ρόλος αυτές τις μέρες κοντά στις σεισμόπληκτες περιοχές, για να περάσουν και οι άνθρωποι λίγο χρόνο και ειδικά τα παιδιά, λίγο χρόνο που δεν θα συζητάνε και θα ασχολούνται συνέχεια με τον σεισμό. Γιατί ο σεισμός είναι εκεί, οι δονήσεις γίνονται συνέχεια, δεν είναι κάτι που τους αφήνει να ξεχαστούν. Αλλά τουλάχιστον τα παιδιά με το παιχνίδι, με τα παζλ, με τις ιστορίες. Εχθές ήταν και ο σκύλος διασώστης. Οπότε όλα αυτά λίγο τουλάχιστον κάποιες ώρες θα αφήνουν να χαλαρώσουν, για να μειωθούν έτσι και τα επίπεδα του στρες που υπάρχουν πολύ έντονα αυτό το διάστημα. Να προτρέψω όλες τις οικογένειες, γιατί ξέρω ότι είναι πολλές οικογένειες από την επαφή που είχαμε αυτές τις μέρες, γιατί ήμουν κάθε μέρα στο Αρκαλοχώρι και την Παρασκευή ήμασταν και με την κινητή μονάδα μας και εξέτασε παιδίατρο στα παιδιά. Ήρθαν οικογένειες που ήταν από τις γύρω περιοχές, που δεν μένουν στο εκθεσιακό κέντρο, και άρχισαν έτσι να μας εμπιστεύονται λίγο το πώς είναι, ότι είναι πολύ στρεσαρισμένοι, πολύ φοβισμένοι, δεν ξέρουν ακριβώς πώς να κινηθούν, ότι είναι στις σκηνές δίπλα στα σπίτια τους, και ότι τα παιδιά βέβαια βρίσκονται εκεί όλη μέρα χωρίς, καταλαβαίνετε, εκτός καθημερινής ρουτίνας. Οπότε είναι ευκαιρία, αν μας ακούνε τουλάχιστον κάποιες από τις οικογένειες, να πάρουν τα παιδιά τους, να έρθουν στο εκθεσιακό κέντρο, να περάσουν λίγο χρόνο, να συζητήσουμε, να μιλήσουμε, να αποφορτιστούν. Γιατί πραγματικά καταλαβαίνω ότι σε αυτές τις καταστάσεις ο χρόνος κυλάει πολύ διαφορετικά. Πιο έτσι επίπονα, χρειάζεται λίγο να απασχοληθούμε και να κάνουμε άλλα πράγματα και να μην είναι το μυαλό μας μόνιμα σε αυτές τις αγχωτικές σκέψεις. Το χαμόγελο του παιδιού θα συνεχίσει και τις εξετάσεις ώστε να δοθεί φροντίδα σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά. Όπως στο 984 λέει η συντονίστρια του οργανισμού στην Κρήτη, η κυρία Χρυσή Μπομποδάκη, καθώς η μονάδα του αυτή την εβδομάδα μετά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου θα βρίσκεται στο Λασίθι, όπου στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, την Περιφέρεια, τους Ιατρικούς Συλλόγους Λασιθίου, τον Ιατρικό Σύλλογο Σιτίας και υπό την αιγίδα των Δήμων Σιτίας, Ιερά Πέτρας Αγίου Νικολάου και Δήμου Οροπεδίου, θα διενεργήσουν δωρεάν ιατρικό, παιδιατρικό και ορειλά έλεγχο σε παιδιά έως και τις 8 του μηνά. Έχουμε ξεκινήσει από τις 27 Σεπτεμβρίου με δράσεις, με εξετάσεις παιδιατρικές και ορειλά. Εξαρτάται πάντα τις ανάγκες που έχει ο κάθε δήμος, και αν υπάρχει κοντά κάποιο ιατρείο το οποίο μπορεί να εξετάζει παιδιατρικά ή όριλα, και έτσι αποφασίζουμε ποιες εξετάσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή που εξετάζουμε. Σήμερα ξεκινάμε στη Ζάκρο, μια περιοχή την οποία τη βλέπουμε κάθε φορά όταν κάνουμε προληπτικές εξετάσεις στα παιδιά. Είναι και, όπως γνωρίζετε, απομακρυσμένη από τις υπόλοιπες περιοχές, οπότε την επισκεφτόμαστε κάθε φορά. Μετά συνεχίζουμε στο Μακρύ Γυαλό φυσικά, στη Γρά Λιγιά, στην Κυριτσά Αγίου Νικολάου και στο Τζερμιά Δωροπεδίου Λασιθίου. Δυστυχώς υπάρχουν, βλέπουμε με τους εθελοντές γιατρούς που εξετάζουμε τα παιδιά, ότι υπάρχουν ανάγκες. Και αυτός είναι ο σκοπός της προληπτικής, το να εξετάζονται τα παιδιά, να βλέπουμε πόσο σύντομα τα έχει δει παιδίατρος, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει γίνει πρόσφατη εξέταση, και από εκεί και ύστερα να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν, να δώσουμε κατευθύνσεις ή να χειριστούμε εμείς περιπτώσεις που χρήζουν έτσι πιο άμεσες ανάγκες. Στην οπορένα του σκηνικού του καιρού στην Κρήτη, χωρίς μεγάλες αλλαγές, ο δυνατός βοριάς θα μας φέρει ασθενείς βροχές με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Όπως λέει στον 984 ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, δεν θα επηρεαστεί σημαντικά από τις όποιες αλλαγές αναμένονται κυρίως στα δυτικά διαμερίσματα. Ωστόσο, οι βοριάδες θα δίνουν ασθενείς βροχές στα βόρεια διαμερίσματα του νησιού και θερμοκρασία που θα φτάνει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Δυτική Ελλάδα, από το απόγευμα της Τετάρτης, ο καιρός αλλάζει και φέρνει αρκετές βροχές και καταιγιδές. Η αίσθηση του κρύου εξαιτίας βέβαια και του βοριά είναι κάπως έντονη, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι, εκεί που αρχίζει και η υποχωρή και η ηλιακή ακτινοβολία και πάμε προς τις απογευματινές βραδινές ώρες. Αρχίζει αυτή η ψύχρα ή και το κρύο, θα μπορούσαμε να πούμε, να γίνεται ιδιαίτερα έντονο, μιας και ο βοριάς επιμένει και για την περιοχή της Κρήτης, στα βόρεια ιδιαίτερα τμήματα, επικρατούν βοριάδες, αλλά και μέσα στο Αιγαίο μεταφέρονται αυτές έτσι οι ψυχρές αέριες μάζες. Και σε συνδυασμό με την όλη κατάσταση που επικρατεί σε αυτές και τις περιοχές που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο, είναι αρκετά δύσκολες, ιδιαίτερα οι νύχτες. Οι νύχτες είναι αρκετά δύσκολες, με την αίσθηση του κρύου αρκετά έντονη. Δυστυχώς έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες.
το καλό της όλης υπόθεσης για την περιοχή της Κρήτης είναι ότι δεν φαίνονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Και το λέμε βέβαια καλό από τη μία πλευρά, γιατί ο κόσμος έχει ήδη ταλαιπωρηθεί πολύ από το χτύπημα του σεισμού. Από την άλλη όμως δεν είναι και τόσο καλό, γιατί εξακολουθούν να αθροίζονται πολλές ημέρες με ανομβρία, που δεν είναι βέβαια καθόλου καλό για τη γεωργία μας και γενικότερα για τον τόπο μας. Είναι πολύ έτσι δύσκολες οι καταστάσεις ό,τι αφορά τα πολύ χαμηλά ύψη βροχής που παρατηρούνται από πέρσι το Πάσχα, αρχές της Άνοιξης και μετά. Παρουσιάζεται έτσι μια παρατεταμένη ανομβρία. Να τονίσουμε όμως ότι για την υπόλοιπη χώρα, από την Τετάρτη και μετά, περιμένουμε ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλα ύψη βροχής προς την περιοχή του Νοτίου Πελάγους και προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα γενικότερα της χώρας μας. Από Τετάρτη απόγευμα θα αρχίσει να επιδρά αυτό το σύστημα κακοκαιρίας από την περιοχή της Κέρκυρας περίπου, δηλαδή στο βόρειο Ιόνιο, και μέσα στην Πέμπτη θα απασχολήσει πολλές περιοχές που βρίσκονται από το ύψος, θα λέγαμε, της Πελοποννήσου κεντρικά και πιο βόρεια. Σε αυτά εκεί δηλαδή τα γεωγραφικά διαμερίσματα περιμένουμε αρκετά ισχυρές βροχές σε καταιγίδες. Στον αντίποδα τώρα πάλι στην περιοχή της Κρήτης δεν περιμένουμε βροχοπτώσεις αξιόλογες. Το μοτίβο του καιρού δεν φαίνεται εκεί να μεταβάλλεται ιδιαίτερα. Ο βορειάς θα είναι αυτός που θα κυριαρχεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με την ψυχούλα αρκετά έντονη τη νύχτα και νωρίς το πρωί και δειλά-δειλά βέβαια τον υδράργυρο να ανεβαίνει προς το μεσημέρι κοντά στους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Θα προχωρήσουν κανονικά οι εορτασμοί της 28ης Οκτωβρίου, δηλώνει ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Θα γίνουν κανονικά με τήρηση των υγειονομικών μέτρων, κυρίως με χρήση της μάσκας, είπε, και δεν θα αφορούν μόνο τους εμβολιασμένους. 1.165 χθες τα εργαστηριακά κρούσματα κορονοϊού στη χώρα, τα 37 από αυτά στην Κρήτη. Πανελλαδική μέρα δράσης αύριο Τρίτη, 5 Οκτωβρίου, των υγειονομικών εν ώψη της 24ωρης απεργίας του κλάδου, 21 Οκτωβρίου. Από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου ανακοινώθηκε ότι λόγω των καιρικών συνθήκων οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στο βόρειο λίμενο Βραχίωνα από το ύψος του Φρουρίου Κούλεως στον Φάρο θα συνεχιστούν έως και την Τετάρτη 6 του μήνα. Το έργο της θωράκισης του προσύνεμου μόλου στο λιμάνι του Ηρακλείου μπροστά στο φρούριο του Κουλή υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου όπως επίσης και του Πρόεδρου του Όλη. Το έργο εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης του Ηρακλείου με προϋπολογισμό 1.406.000 ευρώ. Αποκαταστάθηκε η ζημιά στον τροφοδοτικό αγωγό ίδρυυσης στο Θραψανό, όπως ανακοινώθηκε από τη ΔΕΙΑΗ. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποκατασταθεί και η υδροδότηση, οσημειώνεται στις περιοχές Φορτέτσα, Κορακοβούνι, Μεσαμπελιές, Νέα Λάτσατα, Κνωσός Αρχαιότητες, Ηλιοπολή και στην ευρύτερη περιοχή Κνωσού, Βλυχιά, Μακρύ Τείχος, που ταλαιπωρήθηκαν αυτές τις ημέρες. Στη Βουλή κατατίθεται το προσχέδιο του προϋπολογισμού χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις στο σκέλος των παροχών και των φορολογικών ελαφρύνσεων. Το κόστος των παρεμβάσεων για το 2021 και το 2022 είναι της τάξης των 3,5 δις ευρώ. Από αυτά το 1,1 δις αφορούν το 2021 ενώ προβλέπονται και άλλα 2,4 δις για το 2022. Όπως ισχυρίζονται πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, το προσχέδιο θα διαπαιτεί από ρεαλισμό και συνέπεια. Θα αποτυπώνονται τα μέτρα που ήδη ψηφίστηκαν και ισχύουν και θα επεκτείνονται και μέσα στο 2022. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του ECOFIN, από σήμερα ο Χρήστος Σταϊκούρας. Στο Eurogroup, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν την 10η έκθεση αξιολόγησης των ευρωπαϊκών θεσμών για την Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχυμένης εποπτείας, στο οποίο εισήλθε η χώρα μας το καλοκαίρι του 2018. Την Τρίτη, στη συνεδρίαση του ECOFIN, θα συζητηθεί η οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη, με έμφαση στην εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανεφεκτικότητας και του προγράμματος SURE και τη στήριξη της απασχόλησης, ενώ αναμένεται να δοθεί η τελική έγκριση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανεφεκτικότητας της Μαλτάς. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή της αίτησης Α21 για το επίδομα παιδιού έτους 21 από τον ΟΠΕΚΑ. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τέθηκαν σε αναστολή κατά το Σεπτέμβρη, περιλαμβάνεται μεταξύ των προγραμματισμένων πληρωμών του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων, η ΕΦΚΑ και ο ΑΕΔ για την εβδομάδα 4 με 8 Οκτωβρίου. Στους δρόμους βγαίνουν οι συνταξιούχοι της χώρας 8 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας των συνταξιούχων 1η του μήνα. Πλατεία Κλαθμόνος και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου προβλέπει το πρόγραμμά τους. Διεκδικούν μεταξύ άλλων την επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που τους έχουν κοπεί μέχρι σήμερα, όπως και καλύτερες συνθήκες στο χώρο της υγείας.
Συνάντηση του Προεδρείου της ΠΟΠΟΤΑ με τον Υπουργό Εσωτερικών Μακεβορίδη στο πλαίσιο του διαλόγου για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζόμενων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στη σχετική ανακοίνωση της η Ομοσπονδία αναφέρει πως ο Υπουργός εξέφρασε την βούλησή του να προχωρήσει άμεσα σε 1.800 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ΣΟΤΑ. Την απόφαση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετή επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Γαλλία ως πολύ σήμαντη και χωρίς προηγούμενο και η οποία θωρακίζει τις εθνικές ενόπλες δυνάμεις. Κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με ομιλία του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα σήμερα στις 5 το απόγευμα. Συναγερμό το πρωί έξω από τη Βουλή, στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, όταν άνδρας ανέβηκε με αγροτικό στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μνημείο και απειλούσε να ανατιναχθεί. Μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο βρέθηκαν 2 μπιτόνια, βενζίνη και ένα με πετρέλαιο. Στο σημείο έφτασε και η αντιτρομοκρατική. Συνελήφθη άνδρας στα Χανιά, καθώς φέρεται να καλλιεργούσε 5 δευρύλια κάναβη σε γλάστρες και να διέθετε 29 γραμμάρια κάναβης όπως και ζυγαριά ακριβίας. 454 δεντρέλια κάναβης καλλιεργούσαν κάποιους ή κάποιοι σε ενδεχόμενη περιοχή του Δήμου Βιάννου. Συνελήφθησαν 17 αλουδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ελβετία, Ισπανία και Τσεχία. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο Ισραήλ, μόνο οι πολίτες που θα έχουν λάβει την τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 θα μπορούν να έχουν Green Pass που θα τους επιτρέπει την είσοδο σε εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλους εσωτερικούς χώρους. 200 Βρετανοί στρατιώτες, εκ των οποίων οι μισοί οδηγοί βιτιοφόρων, βγαίνουν σήμερα στο δρόμο στο πλαίσιο της επιχείρησης για να παραδώσουν καύσιμα στα προάστια σε όλη τη χώρα. Νεκροί είναι όλοι οι επιβαίνοντες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στο αεροσκάφος που έπεσε σε πάρκινγκ στο Μιλάνο χθες. Τους διάβλους επικοινωνία τους αποκατέστησαν σήμερα Βόρεια και Νότια Κορέα, θέτοντας εκ νέου σε λειτουργία τις νεκρές από τον Αύγουστο συνδέσεις τηλεφωνίας και φαξ, όπως ανακοίνωσε η Σεούλ. 8 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο χθες Κυριακή στη Βόρεια Ινδία σε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδήλωσης αγροτών που εναντιώνονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο στις αγροτικές μεταρρυθμίσεις της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης του Μόντι, όπως ανέφεραν οι αρχές σε ινδικά μέσα ενημέρωσης. 984 Νέα και Sports. Στην ώρα τους. Πρώτη φετινή ήταν για τον Όφη που είχε καλή απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, όμως λήγησε στο δεύτερο και έχασε 1-3 από τον ΠΑΟΚ στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με λευκή ισοπαλία ολοκληρώθηκε το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική στο Φάλιρο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Βόλος Αστέρας Τρίπολης 2-1, Άρης Απόλλων Σμύρνης 0-0, Πανατολικός ΑΕΚ 1-3, Ατρόμητος ΠΑΣ Γιάννενα 1-1, Ιωνικός Λαμία 1-2. 84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ έως τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου ή θερμοκρασία σήμερα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.